600.000 μόνades αίματος χρειάζεται ετησίως η χώρα μας για τις ανάγκες των ασθενών της. Αυτό που συμβαίνει τελικά είναι ότι οι ενεργοί εθελοντές αιμοδότες φτάνουν περίπου τους 259.000, με τη συνεισφορά τους να καλύπτει το 65% των εθνικών αναγκών. Για το υπόλοιπο ποσοστό όμως ξεκινάει ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Άγιος Ιωάννης, για ακόμη μια φορά διοργάνωσε αιμοδοσία το πρωί στο κτίριο της ΑΝΕΚ, μέλος της Attica Group. Άλλη μια αιμοδοσία λοιπόν, είμαστε εδώ στο χώρο. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η εθελοντική αιμοδοσία. Είναι η 21η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιούμε σε αυτόν εδώ το χώρο και πιστεύω με αυτή η συνεργασία που έχει ξεκινήσει με την ΑΝΕΚ να συνεχιστεί και με την Group Attica αυτή τη στιγμή. Για εμάς είναι ηθική υποχρέωση να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε στην προσπάθεια που κάνει η ΑΝΕΚ για εθελοντές αιμοδότες και η διοίκηση του ΝΟΧ, αθλητές της ομάδας και προπονητές της ομάδας θα έρθουν σήμερα εδώ προκειμένου να δώσουν αίμα που είναι η ύψιστη μορφή εθελοντισμού την οποία και εμείς υπηρετούμε από το δικό μας πόστο σαν ναυτικός όμιλος Χανίων. Δυστυχώς στην Ελλάδα βασιζόμαστε πολύ στους συγγενείς και τους φίλους. Αντί δηλαδή οι πολίτες να δίνουν εθελοντικά αίμα 2 με 3 φορές το χρόνο, υιοθετείται η άποψη αν κάποιος χρειαστεί θα το μάθουμε. Ωστόσο το πρόβλημα διωγγώνεται μετά από Χριστούγεννα και Πάσχα, ιδίως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί στις χαλαρές περιόδους των γιορτών και της ξεκούρασης τα ποσοστά της εθελοντικής αιμοδοσίας πέφτουν κατακόρυφα. Οι ανάγκες για αίμα είναι αρκετές. Εμείς εδώ στο νοσοκομείο δεν έχουμε θέμα. Δεν είναι όμως μόνο το καλοκαίρι που έρχεται, είναι και οι γιορτές του Πάσχα. Άρα λοιπόν καλούμε τους αιμοδότες μας ή στις εξωτερικές αιμοδοσίες που πραγματοποιεί ο σύλλογός μας, είτε στο νοσοκομείο Χανίων τα απογεύματα 5 με 8. Η κυρία Ροδουσάκη αναφέρει ότι όταν βγαίνουμε στο δρόμο, στις γειτονιές και στα σχολεία έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με νέα παιδιά και να καταφέρουμε στη συνέχεια να τα κάνουμε τακτικούς αιμοδότες. Άλλη εθελοντική αιμοδοσία προγραμματισμένη από το σύλλογό μας είναι στις 3 Απριλίου στο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου στις Μουρνιές, όπου αυτή η εθελοντική αιμοδοσία είναι αφιερωμένη και στη μνήμη του Γιάννη του Ροδουσάκη. Επόμενη εθελοντική αιμοδοσία από το σύλλογό μας έχει 9 Απριλίου στα σχολεία, θα γίνει φέτος στο γυμνάσιο, αλλά συμμετέχουν όλα τα σχολεία της Αμπεριάς.